Χαίρετε. Θα δούμε δύο παραδείγματα επίλυσης συστημάτων γραμμικών σε εξισώσεων 2x2, τα οποία θα πρέπει πρώτα να μετασχηματίσουμε σε ισοδύναμα συστήματα, τα δοθέντα, να κάνουμε απαλληφή παρνομαστών και να το φέρουμε στη μορφή α χ και β ψ ίσο με το γ, α τόνος χ και β τόνος ψ ίσο με το γ τόνος. Ας πάμε στο πρώτο. Το πρώτο συστηματάκι, χ δεύτερα πλην ψ τρίτα είναι ίσο με 4 πλην 5 χ προς 6. Παρατηρούμε ότι έχει παρανομαστές, θα πρέπει να απαλείψουμε τους παρανομαστές. Βρίσκουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Δουλεύουμε παράλληλα με τα δύο συστήματα. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το 6. Πολλαπλασιάζουμε παντού με το 6. Και θα έχουμε 3χ πλην 2 ψ ίσο με 4 πλην 5 χ. Η δεύτερη ακολουθεί. Χωρίζουμε γνωστούς οπαγνώσεις στην πρώτη. Άρα θα έχουμε 3χ και 5χ πλην 2 ψ ίσο με το 4. Η δεύτερη ακολουθεί. Αναγωγές ομοίων όρων όπου είναι απαραίτητο. 8χ πλην 2 ψ ίσο με το 4 και 2 ψ πλην χ είναι ίσο με το 3. Το σύστημα τώρα ουσιαστικά είναι έτοιμο. Αν θέλουμε να το λύσουμε με τη μέθοδο αντιθέτωση τελεστών, απλά θα αλλάξουμε τη σειρά των όρων στη δεύτερη, κάτι το οποίο το κάνουμε. 8χ πλην 2 ψ είναι ίσο με το 4 και πλην χ συν 2 ψ είναι ίσο με το 3. Παρατηρούμε τώρα ότι ο άγνωστος, το μείον 2 ψ με το 2 ψ, αν προσθέσουμε κατά μέλη θα φύγουν. Οπότε ουσιαστικά είναι έτοιμο. Θα προσθέσουμε κατά μέλη. Έχουμε 8χ πλην χ κάνει 7χ. Το 2 ψ με το συν 2 ψ θα φύγει, είναι ίσο με το 7. Άρα το χ προκύπτει 1. Και αλέγουμε τη μία από τις δύο την πιο εύκολη, η πιο εύκολη ας πούμε είναι αυτή. Μείον χ και 2 ψ είναι ίσο με το 3. Πάμε και βάζουμε όπου χ το 1. Θα έχουμε μείον 1 συν 2 ψ ίσο με το 3. Χωρίζουμε πάλι γνωστούς απαγνώστους. Θα βγει 2 ψ είναι ίσο με το 4. Κατά συνέπεια το ψ βγαίνει 2. Οπότε το αρχικό μας σύστημα έχει μοναδική λύση. Και η λύση μας είναι χ 0 ψ 0 είναι 1,2. Αυτό που θα συγκρατήσουμε είναι ότι όταν δούμε σύστημα στο οποίο έχει παρανομαστές, θα πρέπει να κάνουμε απαλληφή παρανομαστών, θα πρέπει μετά να εκτελέσουμε επιμυστικές αν υπάρχουν, να χωρίσουμε γνωστούς από αγνώστους, να κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων, να το φέρουμε στη μορφή α, χ και β ψ ίσο με το γ, α τόνος χ και β τόνος ψ ίσο με το γ τόνος. Κάτι ανάλογο θα κάνουμε και στο δεύτερο σύστημα. Το δεύτερο σύστημα δεν έχει παρανομαστές, αλλά πρέπει να εκτελέσουμε τις επιμεριστικές. Και το δεύτερο σύστημα, αν εκτελέσουμε τις επιμεριστικές, θα πρέπει να απαλληφθούν όλοι οι όροι που έχουν μέσα γινόμενο των αγνώστων ή έχουν τετράγωνο των αγνώστων ή μεγαλύτερη δύναμη, γιατί τελείως το σύστημα πάβει να είναι γραμμικό. Ένα γραμμικό σύστημα θα πρέπει η μεγαλύτερη δύναμη του χ του ψ που εμφανίζεται να είναι η πρώτη. Αν συμβαίνει κάτι διαφορετικό, δεν είναι γραμμικό σύστημα και θα το χειριστούμε διαφορετικά. Ας πάμε στο σύστημα να το δούμε αυτό καθ' αυτό. Χ και 1, επί ψ και 2. Πλην χ πλην 1 επί ψ και 3 είναι ίσο με το 5 η πρώτη. Και η δεύτερη 2χ και 1 επί ψ πλην 1 πλην χ και 3 επί 2 ψ πλην 3 είναι ίσο με το 2. Εκτελούμε επιμεριστική ιδιότητα καταρχάς, το οποίο θα μας δώσει χ ψ συν 2χ συν ψ συν 2 πλην, θα βάλω παρενθεσούλα, θα εκτελέσω επιμεριστική χ ψ συν 3χ πλην ψ πλην 3, κλείνει παρένθεση με το 5 το πρώτο. Δουλεύουμε παράλληλα και στο ένα και στο άλλο. Θα μας δώσει 2χ ψ, θα μας δώσει μείον 2χ, θα μας δώσει συν ψ πλην 1, κλείνει παρένθεσούλα. Επιμεριστική ξανά. 2χ ψ, πλην 3χ, συν 6 ψ, πλην 9. Κλείνουμε την παρένθεση με το 2. Συνεχίζουμε. Θα διώξουμε την παρένθεση, θα κάνουμε αναγωγές ομοίων όρων, με να το φέρουμε σε όσο πιο απλή μορφή γίνεται. Χ ψ συν 2χ συν ψ συν 2. Αλλάζουμε όλα τα πρόσημα της παρένθεσης, εφόσον μπροστά την παρένθεση είναι το μείον. Μείον χ ψ, μείον 3χ συν ψ συν 3 ίσο με το 5 η πρώτη. Ανάλογα κινούμαστε και στην από κάτω. 2χ ψ πλην 2χ συν ψ πλην 1. Αλλάζουμε πάλι όλα τα πρόσημα. Μείον 2χ ψ συν 3χ πλην 6 ψ συν 9 ίσο με το 2. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων. Παρατηρούμε ότι το χ ψ με το μείον χ ψ φύγαν. Αν δεν έφευγαν το πρώτο σύστημα, δεν θα ήταν γραμμικό.
Έχουμε το 2 χ, έχουμε το πλην 3 χ, θα βάλω ένα πλην χ αφού κάνω την πράξη μου. Μετά έχω το ψ, έχω κι άλλο ένα ψ, μου κάνει 2 φορές το ψ. Και από νούμερα έχω το 2 και το 3, μας κάνει συν 5 και μας έχουμε και το 5 στο δεύτερο μέλος. Ανάλογα κινούμαστε και στη δεύτερη εξίσωση. Το 2 χ ψ με το μείον 2 χ ψ φεύγει. Από χ έχω το μείον 2 χ και το 3 χ μου κάνει χ. Το ψ με το μείον 6 ψ μου κάνει μείον 5 ψ. Και από νούμερα έχω το μείον 1 και το 9. Όμως κάνω πράξη μου κάνει συν 8 ίσο με το 2. Δεν είναι ακόμα έτοιμο, δεν έχουμε χωρίσει γνωστούς από αγνώστους. Θα πάω το 5 στο άλλο μέλος. Θα έχω πλην χ και 2 ψ ίσο με το 0. Θα έχω χ πλην 5 ψ ίσον. Θα πάει το 8 στο άλλο μέλος. Θα γίνει πλην 8 συν 2 μου κάνει πλην 6. Και το έχουμε φέρει το σύστημα σε αυτή την απλή μορφή. Θέλουμε πάλι να δουλέψουμε αντί αυτού του τελεστέ. Αλλά παρατηρούμε όμως ότι μπορούμε πάλι να προσθέσουμε κατά μέλη και ο άγνωστος χ να φύγει. Θα προσθέσουμε κατά μέλη. Θα φύγει το μείον χ με το χ, θα μας δώσει πλην 3 ψ είναι ίσο με το πλην 6. Διαιρούμε το στελεστή του αγνώστου όπως έχουμε μάθει από το γυμνάσιο. Το ψ θα βγει 2. Διαλέγουμε μία από τις δύο την πιο εύκολη, όποια θέλουμε, ας πούμε τη δεύτερη, και κάνουμε αντικατάσταση να βρούμε και το ψ. Αντικαθιστούμε όπου ψ πάμε και βάζουμε το 2, άρα θα είναι χ πλην 5 επί 2 ίσο με το πλην 6. Χ πλην 10 ίσο με το πλην 6. Πάμε το πλην 10 στο άλλο μέλος, θα γίνει 10. 10 πλην 6 μας κάνει 4. Άρα το συστηματάκι μας έχει μοναδική λύση και αυτή η μοναδική λύση είναι χ0, ψ0 είναι ίσο με 4,2. Γεωμετρικά αυτό τι σημαίνει, αν θέλουμε να το σκεφτούμε περαιτέρω. Γεωμετρικά σημαίνει ότι αυτή η γραμμική εξίσωση και αυτή η γραμμική εξίσωση και οι ευθείες που παριστάνουν γεωμετρικά έχουν ένα κοινό σημείο, το 4,2. Υπάρχει άλλη μία μέθοδος, την οποία χρησιμοποιήσαμε, δεν ξέρω αν την έχουμε αναφέρει στο γυμνάσιο, θα την πούμε τώρα όμως, με την οποία λύνουμε συστήματα γραμμικά, η οποία λέγεται μέθοδος της σύγκρισης. Θα την αναφέρουμε ενδεικτικά, μέθοδος σύγκρισης. Ας πάρουμε ένα πολύ απλό σύστημα, 4χ πλην ψ είναι ίσο με το 8 και χ και 4ψ είναι ίσο με το 2. Αυτό είναι ένα σύστημα δύο εξισώσεων, γραμμικές και οι δύο, τα χ κάτω από τα χ, τα ψ κάτω από τα ψ, ήταν οι σταθεροί όροι το ένα κάτω από τον άλλο. Η μέθοδο σύγκριση τι κάνει, λύνει και την πρώτη και τη δεύτερη ως προς τον ίδιο άγνωστο και εξισώνει τα μέλη. Να γίνω πιο σαφής, ας πούμε λύνουμε την πρώτη ως προς χ. 4χ είναι ίσο με 8 και ψ. Επίσης λύνουμε και τη δεύτερη ως προς τον ίδιο άγνωστο, χ είναι ίσο με 2 πλην 4 ψ. Διαιρούμε το στελεστή του αγνώστου που εδώ είναι το 4. Κατά συνέπεια θα γίνει χ 8 και ψ προς 4. Χ ίσο με 2 πλην 4 ψ. Λέγεται μέθοδος της σύγκρισης γιατί όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο τα πρώτα μέλη είναι ίδια, άρα και τα δεύτερα μέλη θα είναι ίδια ίσα δηλαδή. Οπότε από εδώ έπεται ότι 8 και ψ τέταρτα είναι ίσο με 2 πλην 4 ψ. Έχουμε μια εξίσωση η οποία έχει ένα μοναδικό άγνωστο. Ακολουθούμε την πεπατημένη, δηλαδή θα πολλαπλασιάσουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Θα μας δώσει 8 και ψ, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το 4, είναι ίσο με 8 πλην 16 ψ. Θα χωρίσουμε πάλι γνωστούς από αγνώστους και θα μας δώσει αυτό ψ και 16 ψ είναι ίσο με 8 πλην 8. Κατά συνέπεια θα δώσει 17 ψ ίσο με το 0, οπότε το ψ είναι 0. Όταν έχουμε βρει γενικά σε ένα σύστημα τον έναν άγνωστο τη τιμή του, πάμε και κάνουμε αντικατάσταση να βρούμε και τον άλλο. Διαλέγουμε όποια θέλουμε, μπορούμε να πάρουμε και μία από αυτές τις οποίες ήδη είναι λυμμένος προς χ, ας πούμε αυτήν εδώ. Το χ είναι 2 πλην 4 ψ, συνεπάγεται αν το ψ είναι ίσο με το 0, χ ίσο με 2 μείον 4 επί 0, άρα το χ βγαίνει 2. Οπότε το σύστημά μας έχει λύση χ0, ψ0, 2,0. Αυτή είναι η μέθοδο τη σύγκριση. Στη μέθοδο τη σύγκριση αυτό που κάνουμε είναι να λύσουμε και τι δύο εξισώσει ω προ τον ίδιο άγνωστο και μετά να εξισώσουμε τα δεύτερα μέλη. Εδώ, α πούμε, λύσαμε ω προ χ και εξισώσαμε τα δεύτερα μέλη και προκύπτει μια εξίσωση η οποία θα έχει μοναδικό άγνωστο, τον οποίο θα λύσουμε και μετά θα ακολουθήσουμε την πεπατημένη διαλέγοντα μία από όποια θέλουμε από τι άλλε για να βρούμε την τιμή του άλλου. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε τη μέθοδο των οριζοσών.